Αλέξανδρος Σασονίτης, συγγραφέας, υπεύθυνος της Σχολής Σεμιναρίων Ανοιχτή Τέχνη στο Σύνταγμα, και να πούμε ότι η τελευταία του τριλογία με τίτλο «Εκτέλεση, Εκδίκηση, Καθαρμή» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη και είναι σε όλα τα βιβλιοπωλεία, σήμερα φιλοξενούμενος του News Hub. Καλώς ορίσατε, κύριε Σασονίτη, στο News Hub. Καλώς σας βρίσκω, χαίρομαι για την πρόσκληση και χαιρετίσματα στην Κρήτη. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Σονίτη, πρόσφατα δημοσιεύσατε ένα κείμενό στον ιστιότυπο Άρδιν με τίτλο «Έχει η Κύπρος δικαίωμα στην αυτοάμυνα» και κάνετε κάποιους πολύ εύστοχους παραλληλισμούς και ιστορικά και σε πολλά σημεία του πλανήτη. Αλλά θα σας πει κάποιος, η Παλαιστίνη δεν έχει? Φυσικά και έχει, και άλλωστε ο τίτλος και η ιδέα για το άρθρο αυτό προήλθε ακριβώς από διάφορους φίλους δηλαδή, σε εισαγωγικά, που μιλάνε στις τηλεοράσεις και στα ραδιόφωνα και αναφέρονται στο δικαίωμα της αυτοάμυνας της Παλαιστίνης απέναντι στο Ισραήλ. Όμως η επίθεση της Χαμάς δεν μπορεί να θεωρηθεί αυτοάμυνα, διότι έγινε σε καιρό ειρήνης εις βάρος αμάχων. Αν είχαν έστω και έτσι όμως, αν είχαν πάει να χτυπήσουν στρατιώτες, δεν θα λέγει κανείς τίποτα. Πήγαν όμως, χτυπήσανε αμάχους. Όταν λοιπόν κάποιοι, και δι της αριστεράς για να μην μιλάμε φέρος, λένε ότι η Παλαιστίνη έχει δικαίωμα στην αυτοάμυνά της και εννοούν αυτοάμυνα αυτή τη χυδαία ενέργεια της Χαμάς, τότε το ερώτημα προκύπτει είναι, αν αυτοί έχουν δικαίωμα, η Κύπρος δεν έχει να μπει μέσα και να κάνει τα ίδια στους Τουρκοκύπριους και στους έπικους τους Τούρκους? Και αν το κάνει αυτό, θα βγουν αυτοί να πούνε ότι ήταν δικαίωμά της, ότι είχε δικαίωμα στην αυτοάμυνά της? Γιατί όταν βγαίνουν με μελογραμματικό τόνο και λένε πρέπει να αποφασίσουμε αν είμαστε με την κατοχή ή την αντίσταση, το εννοούν στην Παλαιστίνη, το ερώτημα που τίθεται είναι στην Κύπρο με ποιος είναι, με την κατοχή ή με την αντίσταση? Και πού είναι οι διαδηλώσεις που έχουν κάνει για την Κύπρο, για την κατεχόμενο 36%, για τους όχι εγκλωβισμένους, για τους υπόδουλους Έλληνες που ζουν στα χωριά στην Άγια Τριάδα και στο Ριζοκάρπασο, που από 23.000 έχουν μείνει 250 άτομα? Γιατί δεν μιλάνε? Η αλήθεια είναι, κυρία Σονίτη, ότι αν κάνει ο μέσος ακροατής ένα νοητικό σχήμα και φανταστεί Κύπριους να κάνουν τις ίδιες ενέργειες που έκανε η Χαμάς σε τουρκικούς στόχους αμάχων, το μόνο σίγουρο είναι ότι η διεθνή κοινότητα θα ήταν απέναντι. Όμως εδώ, επειδή γίνεται διαρκώς το τελευταίο διάστημα η επίκληση σε όλα τα επίπεδα συζήτησης και στο διεθνές, το ακούσαμε από τον Ερντογάν, και στο εγχώριο και στο πολιτικό και στο κοινωνικό, γίνεται η επίκληση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ. Για τα ψηφίσματα της Κύπρου δεν γίνεται αναφορά. Όμως εγώ θέλω εδώ να μας πείτε για δύο θέματα. Το ιστορικό δίκαιο και το ποιος έχει το δίκαιο στο σύγχρονο διεθνές, ας πούμε, σύστημα. Γιατί ο μέσος ακροατής και τηλεθεατής που βλέπει να εκτελήσονται αυτές οι σκηνές δεν μπορεί να έχει γνώση, ας πούμε, της Μέσης Ανατολής. Ναι, καταρχάς να σας πω ότι αυτό που λέμε για την Κύπρο, αν έκανε το ίδιο, να σας πω ότι στο μυθιστόρημά μου που αναφέρατε στην τριλογία, στο «Εκτέλεση, Εκδίκηση, Καθαρμή», αυτό ακριβώς είναι η ιστορία, ότι κάποιος Ελλαδίτης, ο οποίος του έχουν σκοτώσει την οικογένεια κατά την εισβολή στην Κύπρο οι Τούρκοι, μένει στη Βραζιλία, αλλάζει ο πρόσωπο και όνομα και γυρνάει μετά 30 χρόνια, απαγάγει 94 παιδιά και τα δολοφονεί. Και εν συνεχεία παραδίδεται στις κατοχικές τουρκικές αρχές, οι οποίες τον εκτελούν. Και όλα αυτά γίνονται στις 20 Ιουλίου, υποτίθεται, του 2011. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι στην Κύπρο δεν έχουν αναφέρει καν ότι έχει κυκλοφορήσει το μυθιστόρημα αυτό. Δεν έχει γραφτεί ούτε καν σε εφημερίδα. Το ξέρουμε διότι, πώς το λένε, ταξινομούμε τα αποσπάσματα και τα βλέπουμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ερώτησή σας για το ιστορικό δίκαιο κτλ., εδώ πέρα υπάρχει ένα πραγματικά ανεφορηγουμένο μπλέξιμο. Διότι περάσανε πολλά χρόνια για να κατανοήσουμε ότι το Ισραήλ, εμείς δηλαδή που ήμασταν οι λεγόμενοι προοδευτικοί, για να κατανοήσουμε λοιπόν ότι το Ισραήλ είχε δικαίωμα να είναι εκεί, διότι αυτή ήταν η πατρίδα του. Αυτή είναι η πατρίδα του. Όμως αυτή είναι και η πατρίδα των Παλαιστινίων. Και αυτό συμβαίνει διότι μετά το 70 που τους έδειξε ο Τίτο, ο Ρωμαίος στρατηγός, εκεί στα εδάφια αυτά κατοικήθηκαν από Άραβες και Φιλιστέους,
που πιθανολογείται ότι είναι παραφορά το Παλαιστίνιος, κατατικήθηκαν από ανθρώπους οι οποίοι επί 2009 δεν είχαν καμία απολύτως συμμετοχή στις ιστορικές διώξεις που έχουν υποστεί για θρησκευτικούς λόγους και άλλους παραλογισμούς οι Εβραίοι. Άρα λοιπόν, εφόσον έχουν δίκιο οι Εβραίοι, έχουν και οι Παλαιστίνοι δίκιο να μένουν εκεί. Αν αυτό δεν γίνει συνείδηση και από τους δύο λαούς, γιατί και πολλοί Ισραηλίτες λένε δεν αναγνωρίζουν το δικαίωμα κράτους να ιδρύσει ως κράτος της Παλαιστίνης, αλλά και πολλοί Άραβες και Παλαιστίνοι λένε, όπως η Χαμάς, να εξαφανιστεί το Ισραήλ, δεν πρόκειται ούτε το ένα να γίνει ούτε το άλλο να γίνει. Άρα λοιπόν, εκείνο το οποίο θα μπορούσε υποθετικά και μακριά από τον τόπο της κρίσης να γίνει, αλλά και η κοινή λογική το επιτάσσει και το δίκαιο, είναι να ιδρυθούν δύο κράτη. Ένα για το Ισραήλ όπως υπάρχει και ένα για το Παλαιστίνη, η οποία θυμίζει δεν έχει ακόμα κράτος. Δεν υπάρχει κράτος παλαιστινιακό, υπάρχει Παλαιστινιακή αρχή. Όμως οι άνθρωποι αυτοί εκεί πέρα ζουν. Τώρα, όσον αφορά τα ψηφίσματα στα οποία αναφέρατε, έχετε απόλυτο δίκιο. Σκεφτείτε όμως ότι ο Μητσοτάκης προχθές που πήγε πρωθυπουργός μας στο Κάιρο στην συνάντηση εκεί, δεν μίλησε για τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, ούτε είπε ότι η Κύπρος είναι κατεχόμενη. Μάλιστα, μίλησε και στα αγγλικά. Ο Δε Χριστοδουλίδης, ο πρόεδρος της Κύπρου, και αυτός δεν ανέφερε καν ότι η Κύπρος έχει το ίδιο πρόβλημα, είναι υποκατοχή. Και ότι υπάρχουν ψηφίσματα του ΟΗΕ τα οποία δεν εφαρμόζονται. Και πώς τολμάει και μιλάει ο Ερντογάν για γενοκτονίες, όταν έχουν κάνει τρεις γενοκτονίες και γράφουν στα παλιά στα παπούτσια και το Διεθνές Δίκαιο στα 12 μίλια και στην ΕΟΣ, αλλά και στα ψηφίσματα του ΟΗΕ να φύγουν από την Κύπρο. Όταν λοιπόν δεν μιλάμε εμείς, γιατί να μιλήσουν οι άλλοι? Ξένο, οι τρίτοι, οι ξένοι. Τώρα, γιατί δεν μιλάει η αριστερά, είναι ένα θέμα πολύ μεγάλο. Εξάλλου προσπαθώ να το εξηγήσω στο άρθρο. Πάντως, κάνετε εύστοχα μια παρατήρηση ότι ενώ βλέπουμε μια πληθώρα εκδηλώσεων για τη Γάζα με όλο αυτό που συμβαίνει, στο πολύ κοντινό παρελθόν για τον Αγκόρνο Καραμπάχ, που είχαμε και εκεί μια εθνοκάθαρση, δεν είδαμε κάτι ανάλογο ή δεν είδαμε, ας πούμε, κάτι ανάλογο, όπως χαρακτηριστικά λέτε, για το θέμα των Κούρδων που βομβαρδίζονται στην Βόρεια Συρία και γίνεται μια γενοκτονία διαρκείας στον κουρδικό λαό, που και αυτός δεν έχει κράτος και προσπαθεί να το βρει. Πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτό? Όπως γράφω και στο άρθρο, θεωρώ ότι γενικά η αριστερά και ο μαρξισμός έχουν μια αθωτική προσέγγιση της Τουρκίας. Ουδής έχει καταφερθεί εναντίον της ποτέ. Ο Μάρξ αποκαλούσε τον Καποδίστρια ελεηνό και αχρίο. Ο Τρότσκι πήγε και έμεινε, για να τα ξέρουν αυτά οι άνθρωποι, και εγώ τυχαία τα άμαθα βέβαια. Ο Τρότσκι πήγε φιλοξενούμενος του Κεμάλ 4 χρόνια τσάμπα στα Πριγκυπωνήσια και εμένα. Ενώ ευαλυνόταν ήδη με τη γενοκτονία των Αρμενίων, των Ασσυρίων και των Ελλήνων. Ας πούμε ότι δεν ήταν όμως η Έλληνες γενοκτονία, ότι εμείς καλά κάναμε, είμαστε φασίστες και πήγαμε εκεί και μας διώξανε. Οι Αρμένοι και οι Ασσύριοι τι τους κάνανε? Και πώς πήγε ο Τρότσκι, με ποιο ηθικό δικαίωμα πήγε και έμεινε 4 χρόνια. Και πώς ο Λένιν τους βοήθησε το 22. Και πώς δεν είπανε κουβέντα για τη συμμαχία τους με τους Ναζί το 41. Όλη η ανθρωπότητα είχε θύματα πλην των Τούρκων. Κι όμως η αριστερά δεν το έχει πει ποτέ αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, γιατί δεν έγινε για τον Ακόνο Καραμπάχ? Να πούμε και μια άλλη παράμετρο που αφορά τους Αρμένους και τους Κυπρίους. Οι Παλαιστίνοι χύνουν το αίμα τους με τον χίτο β' τρόπο. Δηλαδή, έστω και με αυτή τη Ισλαμοφασιστική οργάνωση, τη Χαμάς, και κρατούν πάντοτε στο προσκήνιο το θέμα τους. Το ίδιο κάνουν και οι Κούρδοι. Οι Αρμένοι προσπάθησαν εκεί με τον Αγκόρνο Καραμπάχ, αλλά δεν υπάρχει, δηλαδή δεν του τροφοδοτούν την κοινή διεθνή κοινή γνώμη με τέτοια γεγονότα, ώστε λίγο να στραφεί προς αυτούς. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν χύνουν το αίμα τους. Δεν λέω ότι πρέπει να το χύσουν. Λέω μια εξήγηση, τουλάχιστον έτσι, όχι άσκοπα, όταν ο συσχετισμός των δυνάμεων δεν σε ευνοεί. Και πιστεύω ότι ένας από τους λόγους είναι αυτό. Περισσότερο όμως είναι γιατί, όπως γράφω και στο άρθρο, η αριστερά έχει βρει, που πρωτοστατεί σε αυτές τις εκδηλώσεις και ορθώς και δικαίως, σε ό,τι αφορά την Παλαιστίνη, όχι τη Χαμάς και όχι τη σημερινή παλαιστινιακή κατάσταση στη Γάζα, που δεν έχει σχέση με το PLO. Πρωτοστατεί λοιπόν, διότι αυτό της δίνει μια ψευδέστηση ότι είναι μάχεται για την ειρήνη και τα λοιπά. Δεν μάχεται καθόλου για την ειρήνη και για τα δίκαια. Αν μαχόταν η αριστερά για το δίκαιο, θα πήγαινε και στην Κύπρο και στον Αγκόρνο Καραμπάχ και στο Κουρδιστάν.
Σας λέω τρία απλά πράγματα. Ναι, κατανοητό, κατανοητό. Πάντως, επειδή λέμε για ιστορικό δίκαιο στην Κύπρο, το ιστορικό δίκαιο είναι με τους Έλληνες 100%, και το διεθνές δίκαιο είναι με τους Έλληνες και έχει καταδικαστεί από τον ΟΗΕ. Κάνετε, επειδή το αναφέρατε πριν, αλλά κάνετε μια ακόμα παρατήρηση που θέλω να μας το εξηγήσετε το αυτό. Λέτε, ας πούμε, ότι ακόμα και αν υπήρξε μία ιδανική λύση και είχαμε δύο κράτη ανεξάρτητα, χωρίς επίκους, χωρίς δυνάμεις που να μπαίνουν ως εγγυήσεις και έβγαινε θεωρητικά μια συνύπαρξη δύο κρατών. Υπάρχει ένα ζήτημα που δεν το έχω ακούσει να θίγεται και το θίγεται και θέλω να μας το εξηγήσετε αυτό, που θέτεται δύο ερωτήματα. Τι θα γίνει με το τζαμί του Αλάξα, που είναι μετά τη Μέκα και τη Μεδίνα ο πιο ιερός τόπος για τους μουσουλμάνους, και ποιος θα έχει προτεραιότητα στο σημείο. Αυτός που προηγείται χρονικός, δηλαδή το Ισραήλ, γιατί λέτε, ας πούμε, να κάνετε μια αναφορά ότι στα θεμέλια του τζαμιού Αλάξα είναι ο ναός του Σολομώντα, ή αυτός που διατηρεί στο ακέραιο το ναό του. Ναι, βεβαίως. Να θυμίσω προηγουμένως ότι για την Κύπρο, ότι οι Τουρκοκύπροι, κανείς δεν το λέει ούτε αυτό, ούτε οι Διακύπροι ούτε εμείς. Οι Τουρκοκύπροι δεν πολέμησαν για την ελευθερία τους από τους Εγγλέζους. Οι Τουρκοκύπροι συμμάχησαν με τους Εγγλέζους, όπως συμμάχησαν με τους Ναζί. Ο Ντενκτάς, ο ιστορικός αρχηγός τους, ήταν επίτροπος, βασιλικός επίτροπος, ας το πούμε, στα στρατοδικεία που καταδικάζανε τους Κύπρους αγωνιστές. Και αυτός ο Καραμαλής το 59 πήγε και τους έβαλε συνεταίρους στην Κύπρο, διότι αυτό έγινε. Και κανείς σήμερα δεν λέει ότι οι Τουρκοκύπροι δεν έχουν δώσει μια σταρανίδα αίματος για την Κύπρο. Τουλάχιστον την περίοδο του πολέμου της πέμπτης φάσης της ελληνικής επαναστάσεως, όπως την αποκαλώ, στην Κύπρο. Το διάστημα 55-59. Τώρα, όσον αφορά το τζαμί, αυτό το Αλάξα, δεν ξέρω ακριβώς πώς προφέρεται. Αλάξα, ναι. Αλάξα αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι χτισμένο, ενώ δεν υπήρχε βέβαια Ισραηλίτικος λαός, πάνω στα ερείπια, έτσι λένε οι Ισραηλίτες τουλάχιστον, στα ερείπια του νεότητας του Σολομώντα. Και ακριβώς από κάτω, από την πλαγιά, γιατί είναι σε ένα λόφο αυτό, είναι το τείχος των δακρύων που κάθε Σάββατο πάνε και προσεύχονται, δακρύζουν, δεν ξέρω τι κάνουν, οι Ορθόδοξοι Εβραίοι και οι μη Ορθόδοξοι Εβραίοι. Είναι ιερό σημείο, τέλος πάντων. Ιερότατο σημείο για τους Εβραίους. Αυτό λοιπόν, ποιος θα το έχει στη δικαιοδοσία του? Μάλιστα. Διότι βλέπετε ότι στο Ισραήλ τα Ιεροσόλυμα είναι η πατρίδα, η μήτρα, ο γεννήτωρος των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών. Του Σημιτισμού, που είναι ο προπάτορας και γεννήτωρας, και τον Χριστιανισμού, Μουσουλμανισμού, που βασίζονται πάνω σε αυτό το σημιτικό μονοθεϊσμό. Διότι η Παλιά Διαθήκη, που είναι ιερό βιβλίο των Εβραίων, είναι και ιερό βιβλίο των Χριστιανών, αλλά και των Μουσουλμάνων. Οι Μουσουλμάνοι δεν βρίζουν, για παράδειγμα, τον Χριστό ή την Παναγία, που είναι ιερά πρόσωπα για αυτούς. Δεν καταφέρονται κατά της Παλιάς Διαθήκης, διότι είναι ιερό βιβλίο για αυτούς. Αυτοί πιστεύουν απλώς ότι ο μεγαλύτερος προφήτης είναι ο Αλλάχ και οι υπόλοιποι, ο Χριστός κτλ. Είναι έπονται, είναι δεύτεροι δηλαδή. Αυτή είναι η διαφορά τους. Επομένως, πώς θα λυθεί αυτό το θέμα? Έστω ότι γίνονται δύο κράτη και είναι σεβαστά και δεν έρχονται σε καμιά επικοινωνία, σε καμιά διαμάχη. Πώς λοιπόν, ποιος θα έχει εκεί πέρα την επικυριαρχία ή την νομή ή τη διοίκηση? Τι θα γίνει με οι Ισραηλίτες που είναι, εμείς θέλουμε να αφήσουμε τον νόμο του Σολομώντα εκεί πέρα ήταν. Αυτό που λέτε υπάρχει σε σιωνιστικά κείμενα, που είναι μια δοξασία και ένας πόδος, ότι κάποια στιγμή η κατάληξη πρέπει να είναι για η ανέγερση του ναού του Σολομώντος, που για να γίνει όμως αυτό, σύμφωνα με τα σιωνιστικά κείμενα, πρέπει να γκρεμιστεί ο ναός του Αλαξά. Αυτό σημαίνει παγκόσμιο πόλεμο καταρχάς. Ήταν μια κουβέντα. Ναι, ναι, ναι. Είναι παγκόσμιος πόλεμος. Άρα λοιπόν, πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό? Σε αυτό νομίζω ότι η ανθρωπότητα, η δυτική αλλά και η ανατολική, σε όποιο βαθμό είναι αυτή η μουσουλμανική, δεν μπορεί να δώσει απάντηση. Δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό. Διότι τυπικά το Ισραήλ, και όχι μόνο τυπικά, και ουσιαστικά έχει δικαίωμα εκεί, διότι ήταν ο ναός τους. Και οι άλλοι όμως έχουν δικαίωμα, διότι όταν πήγαν αυτοί, δεν γκρεμίσαν αυτοί τον ναό του Σολομώντα. Σωστά. Άρα λέμε, στο βρήκαμε άδεια και το χτίσαμε. Σωστά, και έχουν και από 600, ας πούμε, παρουσία εκεί, ως Άραβες τουλάχιστον. Βέβαια. Μάλιστα. Αυτά τα δύο λοιπόν, ότι η γη είναι κοινή και για τους δύο, και για το Ισραήλ και για τους Παλαιστίνιους, με διαφορά χρονική βέβαια, αλλά επαναλαμβάνω, οι Παλαιστίνοι είναι αμέτωχοι των ιστορικών διώξεων κατά του Ισραήλ. Δεν έχουν πειράξει ποτέ Εβραίο μέχρι το 48, 40, μέχρι το 20, πότε πρώτο πήγανε.
και δεύτερον ότι είναι η πρωτεύουσα, είναι η μήτρα των τριών μονοθεστικών θρησκειών, αυτό περιπλέκει τα πράγματα που είναι ένας κόμπος που είναι αδύνατο, ούτε ο μεγαλέξτερος δεν μπορούσε να το λύσει. Τι θα γίνει με αυτό? Αυτή η παράμετρος πάντως που δεν συζητιέται, συζητιούνται όλα τα υπόλοιπα που έχουν να κάνουν με το πολιτικό και το κοινωνικό. Αυτή η παράμετρος, η θρησκευτική που βάζεται, δεν συζητιέται, που δείχνει όμως και την δυσκολία να βρεθεί άκρια και επίλυση εκεί. Και το βάθος αυτού του προβλήματος. Σωστά. Και το βάθος αυτού του προβλήματος. Να ευχηθούμε απλώς να γίνει, πραγματικά να γίνουν σεβαστά κάποιοι κανόνες του πολέμου και της εμπλοκής από το Ισραήλ κυρίως, αλλά και τη Χαμάς βέβαια. Αυτό δεν υπάρχει τίποτα άλλο να κάνει κανείς παρά μόνο να ευχηθεί. Και επειδή η λέξη Ισραήλ σημαίνει ισχυρός, γράφω και στο άρθρο, ας επιτέλους οι ίδιοι ας επιβάλλουν, σε εισαγωγικά, την ίδρυση Παλαιστινιακού κράτος. Ο ισχυρός παίρνει τις πρωτοβουλίες, δεν τις παίρνει ο ανίσχυρος, και στη γειτονιά εκεί το Ισραήλ είναι το ισχυρότερο. Κύριε Ζωνίδη, ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας. Και εγώ ευχαριστώ θερμά. Γεια σας. Έγινε, γεια σας, καλή σας μέρα.